νέα σεζόν, νέα δεδομένα, ο ίδιος πώς τα αντιμετωπίζει, έχουν ακουστεί πολλά, έχουν λεχθεί πολλά για το μέλλον του και την παρουσία του, ο ίδιος πώς προσεγγίζει την όλη κατάσταση. Ήταν όντως μια δύσκολη περίοδος. Έχω περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Μέχρι πριν λίγο καιρό δεν ήξερα τι μου επιφυλά στο μέλλον και τι θα γίνει αυτή τη σεζόν. Πέρασε αυτό, επέστρεψα στον ΠΑΟΚ. Είναι μια καινούργια αρχή με ένα καινούριο προπονητή. Εγώ δεν είμαι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων μου. Έχω κάποια μικροπροβλήματα τα οποία τα γνωρίζουν και οι προπονητές και φαίνεται δεν μπορώ να αποδώσω ακόμα αυτό που μπορώ. Επικεντρώνομαι σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να γίνω εγώ καλά και πιστεύω ότι αν είμαι καλά μπορούμε να κάνουμε μια πολύ καλή σεζόν, γιατί βλέπω ότι προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας από πίσω και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Ποιες είναι οι εντυπώσεις του από την πρώτη, από οι πρώτες του εντυπώσεις από τη νέα κατάσταση την οποία έχει συναντήσει πλέον στην ομάδα? Είναι ένας νέος προπονητής με τελείως διαφορετικές ιδέες για το ποδόσφαιρο. Εμένα προσωπικά μου αρέσει το πώς αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο και το πώς θέλει να παίζουμε. Ζητάει από μένα περισσότερο παιχνίδι δύναμης, περισσότερο physical game και συμφωνώ μαζί του, απλά δεν είμαι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που μπορώ να το δώσω. Θα προσπαθήσω. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να μείνουμε όλοι μαζί ενωμένοι, να ακολουθήσουμε τη φιλοσοφία του και να δουλέψουμε σκληρά και να πετύχουμε αυτό που μπορούμε. Πιστεύει ότι φέτος θα καταφέρει να δείξει τον πραγματικό του εαυτό και αν έχει πεισμώσει που η απόδοσή του από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ δεν είναι αυτή που περίμενε και ο ίδιος και όλοι? Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου δίνει έξτρα κίνητρο να προσπαθήσω περισσότερο, γιατί με όλα αυτά που μου έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία μία-δύο σεζόν, έχω αρχίσει και εγώ, η αλήθεια είναι, να χάνω λίγο την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Όταν σου συμβαίνουν διάφορα τέτοια πράγματα, χάνεις κομμάτι της αυτοπεποίθησής σου και ευελπιστώ ότι οι προπονητές θα με βοηθήσουν στο συγκεκριμένο κομμάτι να ανακτήσω τις δυνάμεις μου και την αυτοπεποίθηση και μέρα με τη μέρα να δουλέψω να γίνω καλύτερος και να έρθουν καλύτερα παιχνίδια και καλύτερα αποτελέσματα. Πότε περιμένει να είναι 100% έτοιμος, γιατί είπε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα? Δεν θέλω να πω κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, γιατί και στο παρελθόν, ενώ ήμουν καλά, μου παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα και επειδή γενικότερα είχα προβλήματα τραυματισμού το τελευταίο διάστημα, δεν θέλω να πω κάποια ημερομηνία. Δουλεύω σκληρά, θέλω να συνεχίσω έτσι και μέρα με τη μέρα να είμαι καλύτερος.